Οι σιρήνες που ήχησαν στις 8 και 20 το πρωί σε όλη την ελεύθερη Κύπρο ξύπνησαν εφιαλτικά τις μνήμες. 38 χρόνια μετά και με φόντο το σκλαβωμένο πενταδάκτυλο, η Κύπρος τιμά τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος. Πολιτεία και Εκκλησία έδωσαν το πρωί το παρόν τους στο μνημόσυνο πεσόντων που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης. Σημερινή μέρα είναι η μέρα απόδυσης τιμής στους ανθρώπους οι οποίοι όρθωσαν τα στοιχεία του στα τάγκ της Χούντας και στα καλά συνήγουφ της ΟΚΒ. Τρισάγιο τελέστηκε από τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου στους τάφους των πεσόντων του πραξικοπήματος. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στον πρόεδρο της Βουλής, αρχηγούς κομμάτων, οργανωμένων συνόλων και συγγενών των πεσόντων. Για αναβίωση φασιστικών νοοτροπιών έκανε λόγο ο πρόεδρος Χριστόφιας για να δεχθεί την απάντηση του αρχιεπισκόπου. Δυστυχώς, νοοτροπίες όμοιες εκείνων του 1974 και πριν το 1974 αναβιώνουν. Και το δυστυχώς το τονίζω έτσι με κεφαλαία. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά άνθρωποι οι οποίοι μιλούν ελληνικά δεν θα ξανατολμήσουν να σηκώσουν χέρι πάνω στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αρκετοί που νομίζουν ότι εκπροσωπούν τον λαό δεν εννοούν να αφήσουν την διχόνοια. Να απομονώσει ο λαός τους φασίστες, παροτρύνει ο πρόεδρος. Να αφήσει τα μαθήματα πατριωτισμού, υποδεικνύει ο αρχιεπίσκοπος. Θέλω να επικεντρωθώ στην ανάγκη φαινόμενα φασιστικής νοοτροπίας να αποκρουστούν και να απομονωθούν από τον ίδιο τον λαό. Και δεν είναι εις θέση να δίδουν μαθήματα πατριωτισμού από εκείνους που δεν τους πέφτει λόγος. Τρισάγιο τελέστηκε και στους τάφους των 21 καταδρομέων που ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία την ημέρα που εκδηλώθηκε το πραξικόπημα.